κάνει κίνηση ο Γιάνζα. Βγαίνει κάθετη για τον Γιάνζα. Ωραία το γύρισμα με τον Σικόρσκι. Ευκαιρία το σουτ πάνω από την εστία του Ισλιχή. Και θα βγάλει ένα δυνατό βολέ που για τον Μπρούλς. Θέλει να βγει μπροστά. Το σουτ του Μπρούλς έξω. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα. Γιάντζα, η Πάφος που θέλει να πιάσει τον ύπνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Σικόρσκι πέρασε μπάλα από όλους out. Αυτή ήταν η υποψία φάση. Κάνει ωραία κίνηση ο Ρόγκουλιτς. Αν περάσει, πάσα για τον Γκάμποφ. Προϋποθέσεις για την Πάφο. Χαμηλά η παλιά. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο Σικόρσκι θα δει την μπάλα. Δεν θα βγει πάντως. Προσπάθεια σουτ με την άμυνα του Ολυμπιακού. Να χάνει αυτή τη φορά ο Σωτηρίου. Ο Μπρούλς κάνει ένα σουτ καλό έξω. Καλό σουτ αυτό από τον Κρίστιαν Μπρούλς. Είναι το πρώτο καλό σουτ στο παιχνίδι, θα έλεγα. Πάφος η οποία πάλι θέλει να βγει στο προσκήνιο με τον Έρικ Γιάντζα. Χαμηλά η μπαλιά, το γύρισμα έξω. Η Πάφος μπαίνει όντως καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, Χαράλαμπε. Και ψάχνει αυτή ένα πρώτο γκολ στην βραδιά. Από την... Μπαλιά που βγαίνει για τον Μοστεφά. Το σουτ καλό, η κόντρα out είναι. Δεν βρήκε σε παίκτη του Ολυμπιακού. Η προσπάθεια από τον Μεχντή Μοστεφά να ετοιμάζεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Να δούμε την προσπάθεια με τον Γιάντζα. Χαμηλά ευκαιρία. Ο Ντεούλ το σούτ, η κόντρα. Κόρνερ για την Πάφο. Να το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ναι, αν θα βγει ο Σικόρσκι, αν θα το γυρίσει αλλιώς. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Ντεούλ. Ωραία κίνηση κάνει και το σούτ, η κόντρα. Ο Χίντι θα μαζέψει. Παρά το γεγονός ότι άλλαξε πορεία μπάλα σε συμπαίκτη του, πέφτει και μαζεύει ο Ισλι Χίντι. Πολλοί κόσμοι στο ύψος της περιοχής του Χίντι μέσα και ο Γκουλόν. Και ο Ντομίνγκες τώρα εκτελείται. Ο Γκουλόν 1-0. Ο Έρον Γκουλόν θα λύσει το γόρδιο δεσμό. Παίρνει γκολ από αμυντικό η Πάφο. Σε μια φάση όπου καραδοκούσε ο υψηλός ομοστόπερ. Υπέροχη κίνηση στην εκτέλεση φάουλ από τον Γιάντζα. Κοιτάξτε εδώ πώς θα πεταχτεί ο Γκουλόν. Κανένα offside. Θα νικήσει τον Ισλι Χίντι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεύτερο γκολ για τον Έρον Γκουλόν στο φετινό πρωτάθλημα. Κάνει κίνηση ο Καμαρά, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής φυλακτού Ρόγκουλιτς. Ευκαιρία, η μπάλα έξω, πάρα πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα της Πάφου. Χαμηλά, πέρασε ωραία ο Καμαρά, θα κάνει και το σούτ στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Χίντι. Ο οποίος τώρα θέλει να βγει στο προσκήνιο. Ωραία κίνηση, το σούτ χαμηλά, έξω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κλασική για τον Ολυμπιακό με τον Μάριο Πεχλιβάνη. Σε καλό σημείο, πάρα πολύ κόσμο στα καρέ του Κόμπριβετς. Τώρα εκτελεί ο Σαμάρας, κεφαλιά, γκολ 1-1, ισοφαρίζει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Χρήση Μιχαήλ να πανηγυρίζει. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Σαμάρας κάνει το λάθος ο φυλακτού, δεν διώχνει την μπάλα με αποτέλεσμα που Γιούκας να βρει τον τρόπο να σκοράρει για να κάνει έτσι το Πάφος Ολυμπιακός 1-1 εδώ στο Παθιακό. Η σέντρα που βγαίνει με τον Ντομίνγκες, η κεφαλιά, κόρνερ, μεγάλη απόκρουση από τον Ισλι Χίντι. Ο Ρέινολς δεν μπορεί, κερδίζει ο Λαμπάν. Περιμένει ο Τέτε που αντικατέστησε πριν από λίγο τον Τρισκόσκι στις πρώτες επαφές του με την μπάλα. Άλλαξε με τον Φλωριάν, έδωσε στον Τομάς. Η μπάλα στον Σόρια, θα γυρίσει στον Τομάς, έχει ευκαιρία η ΑΕΚ. Και ο Τομάς θα ανοίξει το σκορ στην πρώτη τελική προσπάθεια στον αγώνα για την ΑΕΚ. Στο 28ο λεπτό άλλαξαν την μπάλα με ταχύτητα στην περιοχή. Και από την πάσα του Σόρια ο Τομάς, αφού τρίπλαρε, τελείωσε ιδανικά την φάση σημειώνοντας το 1-0. Εδώ ξανά η φάση από την αρχή. Δείτε πόσες πάσες άλλαξαν οι παίκτες της ΑΕΚ για να φτάσουν στον γκολ. Ο Σόρια, γύρισμα στον Τομάς, με ολύμπια ψυχραιμία αποφεύγει τον Μιντίκη και στέλνει την μπάλα με ιδανικό πλασέ στο βάθος της εστίας. Αποράν. Και πάλι στον Σόρια, μέσα στην περιοχή το γύρισμα, αυτή τη φορά ο Βεσελόφσκι. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή, έγινε κεφαλιά από τον Καρό, υπέκρουσε ο Πάμπλο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και εδώ ξαναβλέπουμε. Κεφαλιά από τον Καρό στο δοκάρι, από τη μέσα πλευρά μάλιστα. Και στη συνέχεια στην αγκαλιά στα χέρια του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο Τομάς και ο Τέτε. Πάσα πάρα πολύ ωραία για τον Ακοράν.
έξω από την περιοχή, έτοιμος για το σούτ. Θα προτιμήσει να δώσει πάσα στον Τέτε. Γύρισμα, είναι μόνος ο Σόρια και κάνει το σούτ και χάνει μοναδική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα γκολ της ΑΕΚ. Στο 38ο λεπτό από την εξαιρετική πάσα του Τέτε. Δείτε, εντελώς μόνος. Τρουγιόλς. Κίνηση από τον Φλωριάν. Πέρασε η μπάλα και είναι μόνος απέναντι από τον Βεσελόφσκι, τον πλασάρι. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας. Η ΑΕΚ κάνει ευκαιρία ξεκάθαρη εδώ. Εδώ ξανά. Πάσα προς, προς το μέρος του Φλωριάν. Ο Τέτε θα κάνει το γύρισμα. Πέρασε η μπάλα για τον Ακοράν. Γύρισμα για τον Τομάς. Το σουτ δεν ήταν καλό. Φλωριάν, Τομάς. Ακοράν. Έφτασε έξω από την περιοχή και έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Βεσελόφσκι. Ο Τέτε έχει ευκαιρία. Καθυστέρησε. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση στην επανάληψη. Με τον Ακορά να βρίσκει χώρο, να φτάνει έξω από την περιοχή. Σόρια, κίνηση από τον Φλωριάν. Γύρισε, έχει την μπάλα στα πόδια, έδωσε στον Ακοράν. Πέρασε ο Ακοράν και έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 2-0 η ΑΕΚ στο 53ο λεπτό. Ο Φλωριάν εδώ θα δώσει την πάσα, ο Ακοράν θα πάρει την μπάλα, θα τριμπλάρει τον Κούσουλο και θα την στείλει στην αριστερή γωνία του Βεσελόφσκι, σημειώνοντας το 2-0. Ξανά και ξανά το πολύ ωραίο γκολ από τον Ακοράν Ρέγες. Εδώ ο σκόρερ είναι κάτοχος της μπάλας. Έδωσε στον Φλωριάν αυτό τον Τομάς. Πίσω για τον Λαμπάν, το σούτ είναι άστοχο. Η ΑΕΚ ανανεώνει την επίθεση της, αλλά η μπάλα φεύγει έξω αφού κοντράρει στο σούτ του Σόρια. 2-0 η ΑΕΚ. Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Για να δούμε τώρα τον Σιάθα μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Η μπάλα πάνω από την εστία. 13 λεπτά ακόμα. Στον αγώνα που φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown. Και ο Μιλουτζίτ του Βασιλόπουλου με την νέα υπηρεσία αποδοχής ιστορικών καρτών της. Ο Φλωριάν Τολμές θα κάνει το σουτ στην περιοχή. Η μπάλα όμως θα περάσει έξω. Να μια καλή στιγμή έτσι που ζεσταίνει λίγο το γήπεδο. Δείτε εδώ. Φεύγει από κανονική θέση. Καλύπτεται από τον Καρό. Μπαίνει στην περιοχή. Από δύσκολη διαγώνια θέση επιχειρεί το... Πέντε παίχτες των γαλάζιων κιτρίνων μέσα στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι με πολύ ύψος η μπάλα. Και θα δοθεί πέναλτι από τον Νικολαίδη, δίχως δισταγμό. Δείτε ξανά την φάση. Ο Φράγκος κράτησε παρατεταμένα με τον αρχηγό, το οποίος παίρνει φόρα. Εκτελεί τώρα, ξεγελάει τον Ουρεντινόσκι. 1-0 για τον Αποέλ. Με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στο Γασιπί, έριξε στη μία πλευρά αριστερά τον Ουρεντινόσκι και την μπάλα την έστειλε δεξιά. Με πάσα εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Ορ. Ζαχί, δεν πεσίλιο και πάλι για τον Ορ. Το γύρισμά του, η ευκαιρία θα χαθεί. Σάλαϊ θα κάνει το γύρισμα, η ευκαιρία για τον Ντεκαμάργο, ο οποίος θα την χάσει. Στο 18ο λεπτό ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει πετύχει πολύ πιο δύσκολα τέρματα. Μπαίνει στην περιοχή ο Μαραγκουδάκης, στο γύρισμα και τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος αφήνει για τον Μουλόπουλο. Ποιος έρχεται από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Θα γυρίσει για τον Εγκολόκ. Ψάχνει χώρο να φέρει την μπάλα στο δεξί να κάνει το σούτ. Επιχειρεί, υπέροχο. Ένα καταπληκτικό τέρμα από τον Ευαρίστε Εγκολόκ, υποψήφιο για τέρμα της αγωνιστικής στο 24ο λεπτό. Ο Εγκολόκ βρίσκει αυτό τον ελάχιστο χώρο που χρειάζεται. Κάνει αυτό το υπέροχο, δυνατό δεξί σουτ και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Πέρεθ για το 1-1 του Άρη. Ορ. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ντεκαμάργο, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 21ο λεπτό. Σέντρα ακριβίας ανάμεσα στους δύο από τους τρεις στόπερ. Κινήθηκε ο Ντεκαμάργο, ο οποίος σηκώθηκε στο σωστό χρόνο. Αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους. Η παλιά είναι δυνατή. Πάλι έκανε λάθος ο Πέρεθ και θα το πληρώσει ο Αποέλ τούτη τη φορά με το 2-2 στο 35ο λεπτό. Μέσα σε 35 λεπτά απέναντι στον Αποέλ. Κοιτάξτε ξανά την παλιά ακριβίας, την οποία δεν ήλεγξε ο Πέρεθ και ήρθε να κάνει την προβολή με το αριστερό. Που είχε πετύχει μόλις αν δούμε τον Παλιά για τον Ντεκαμάργο μέσα στην περιοχή. Μπάλα στα αριστερό, τελειώνει τη φάση στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 37ο λεπτό. Η μπάλα θα μείνει στην περιοχή. Μαραγκουδάκης θα επιχειρήσει το σούτ, η κόντρα, δεύτερο στη σειρά κόρνερ. Δίνει το ελεύθερο τώρα στον Ζαχίντ. Έγινε η κεφαλιά, η μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Νουρεντινόσκι. Μεγάλη ευκαιρία από τον Ρόλαντ Σάλαϊ στο 42ο λεπτό.
Μπήκε η μπάλα στην περιοχή. Πήρε την κεφαλιά ο Μαραγκουδάκης στο δοκάρι. Ακόμη μια φορά. Κακή εκτίμηση της φάσης από τον Πέρεθ. Ζαχίδ σηκώνει στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε το γύρισμα. Πετάχτηκαν δύο πρώτου βούρου και βάλανε το πόδι. Η μπάλα δεν έχει βγει από την περιοχή. Προσπάθεια από τον Αντωνίου. Το σουτ πάνω από την εστία του Λουρεντινόσκι. Θα δούμε πώς θα αποκρισταλωθεί το σύστημα του Αποέλ. Δεκαμάργο μες στην περιοχή. Το σουτ 3-2. Με την πρώτη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, στο 46ο λεπτό, οι παίκτες του Αποέλ πέρασε αυτή πολύ ωραία παλιά για τον Δεκαμάργο. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Νίκησε τον Νουρεντινόσκι. 3-2 για τον Αποέλ. Η ασίστ πιστώνεται στον Λορέντσο Εμπεσίλιο. Τον βλέπετε εδώ να τροφοδοτεί το συμπαίκτη του, ο οποίος τελειώνει τη φάση. Εμπεσίλιο, να δούμε το ωραία πάσα από τον Δεκαμάργο. Ζαχίδ σε θέση βολής αποκρούει ο Νουρεντινόσκι. Εμπεσίλιο. Ο Ζαχίδ. Εμπεσίλιο ψάχνει χώρο για το σουτ. Τώρα θα το επιχειρήσει. Μπάλα στο δοκάρι. Απαντάει στα δοκάρια του Άριο Αποέλ στο 55ο λεπτό με τον Λορέντζο Εμπεσίλιο. Εγκολόκ και η Ιωνίτσα η σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Σάλα είμαι στην περιοχή. Θα κερδίσει με αυτή την τρίπλα που έκανε το πέναλτι. Το δεύτερο στο παιχνίδι για τον Αποέλ το κερδίζει και αυτό ο Ούγγρος. Και πάλι η κοφτή τρίπλα του Σάλαϊ, τα πόδια του οποίου έρχεται να μαζέψει ο Εγκολόκ. Εδώ το βλέπετε ότι υπάρχει επαφή. Σφυρίζει ο Νικολαίδης. Μωράης εκτελεί. Για δεύτερη φορά θα νικήσει τον Λουρεντινόσκι. Τούτη τη φορά τον τερματοφύλακας του Άρη μάντεψε σωστά τη γωνία. Όμως ήταν πάρα πολύ ζυγισμένη εκτέλεση από τον αρχηγό του Αποέλ. Η μπάλα πήγε και πάλι σχεδόν δίπλα στο δοκάρι. Σάλαϊ για τον Ορ. Με τη μία η σέντρα του, η κεφαλιά. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Λουρεντινόσκι στο 71ο λεπτό. Βούρος. Ψάξε να βρούμε στην περιοχή τον Σάλαϊ. Ωραία γύρισε ο Ούγκρος, έκανε το σούτ πάνω στον Λουρεντινόσκι, ο οποίος με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει σταθερά. Μέχρι κοντά του ο Ορ, θα τροφοδοτηθεί ο Αυστραλός. Θα κάνει με τη μία την σέντρα. Εμπεσίλιο, έχει χώρο για το σούτ, το επιχειρεί και πάλι θα πάει στα δίχτυα. Το τέρμα το οποίο έψαχνε το βρίσκει στο 83ο λεπτό. Εδώ η φάση που ξεκινάει και πάλι από τον Ορ. Δεν καταφέρει να απομακρύνει αποτελεσματικά η άμυνα του Άρη. Το σούτ του Εμπεσίλιο που έμεινε αμαρκάριστος. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά. Χαμηλά της εστίας του Νουρεντινόσκι με πάρα πολύ δύναμη.